Τρώω πρωινό και παίρνω το κινητό κατευθείαν. Είστε απεξαρτημένοι από αυτά, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς εκείνα. Ζούμε στην εποχή της εικόνας, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες και το like έχει γίνει σκοπός στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων που έχουν μοιηθεί στον κόσμο των social media. Τα πάντα, Instagram, TikTok, Facebook. Όπως αναφέρει σε άρθρο του το HuffPost, έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια αποκαλύπτει τον χρόνο που πρέπει να διαθέτουμε στα social media για να κρατήσουμε τις ισορροπίες στην πνευματική μας υγεία. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι ο χρόνος που θα ήταν καλό να αφιερώνεται στα social media είναι μισή ώρα. Όλη τη μέρα. Όταν λέμε όλη τη μέρα, όλη τη μέρα. Είμαι, μπορεί και 24 ώρες, 24 ώρες. Δεν θα είμαι μόνο όταν βγω έξω. Και εκεί θα το πάρω για να ανεβάσω story. Δεν ξέρω, δεν μετράω, ας πούμε. Το πρωί που θα ξυπνήσεις, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να δεις λίγο το κινητό, ναι. Τι έγινε. Φρόνεται στα social media, βλέπουμε και εσένα, έχεις κρεμασμένο το κινητό εδώ μπροστά. Δύο-τρεις ώρες. Δύο-τρεις ώρες την ημέρα. Ναι, ναι. Πολλές. Λόγω δουλειάς, όχι τόσο πολλές. Τέσσερις. Πέντε. Κάπου κατά εκεί, δεν είμαι. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Ναι. Δεν αφιερώνω πολλές, 1-2 ώρες. Παρ' όλα αυτά, στο διαδίκτυο αφιερώνει ένα μεγάλο τμήμα της ημέρας του ο μέσος Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται online τουλάχιστον 3,5 ώρες ημερησίως, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Οι νεαρότερες ηλικίες από 15 έως και 24 ετών αφιερώνουν στο ίντερνετ πάνω από 5 ώρες την ημέρα. Ποιες πλατφόρμες επιλέγεις, δηλαδή? Instagram. Instagram, Snapchat, TikTok πάρα πολύ. Facebook όχι ιδιαίτερα, μόνο όταν οι γονείς μας ανεβάζουν τίποτα. Αυτό, πιο πολύ το Instagram και το TikTok, τα δικά μου τουλάχιστον. Τα ίδια και οι φίλες σου, οι παρέες. Ναι, ναι, έτσι, όλη η παρέα μου. Οι παρέες μου συνήθως πιο πολύ στο Instagram, αλλά εγώ είμαι κολλημένη και με το TikTok. Μόνο βλέπω, δεν κάνω, αλλά ναι. Instagram και TikTok. Και TikTok, μάλιστα. Τα ίδια και οι παρέες σου είναι... Ναι. Instagram, TikTok, Facebook. Πιο πολύ Instagram. Με την online δραστηριότητα να γίνεται όλο και πιο ενεργή και για τους Έλληνες, δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οι 8 στους 10 χρήστες ηλικίας 18 έως 34 ετών έχουν κάνει τουλάχιστον μία online αγορά το τελευταίο εξάμηνο. Σου λένε καμιά φορά οι γονείς ότι εμείς όταν είμαστε στην ηλικία σου. Συνέχεια. Ότι εμείς παίζαμε όλη την ώρα έξω στους δρόμους και φλερτάραμε μέσα στην ηλικία μας. Ενώ εσείς τώρα είστε όλη την ώρα από τα κινητά. Είστε... Για την ακρίβεια χρησιμοποιούν τη λέξη είστε ζαυλακωμένα και χαμένα και κοιμισμένα. Ακριβώς στις λέξεις. Και δεν έχουν και άδικο, να σας είμαι ειλικρινής, και εγώ θα ήθελα να ζω στην εποχή των γονιών μου. Γιατί τώρα έχει χαθεί όντως αυτό που υπήρχε τότε. Τώρα είμαστε όλοι κλειμένοι με τα κινητά. Και χωρίς να το θέλουμε κιόλας, είμαστε απεξαρτημένοι από αυτά. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς εκείνα. Όλοι το κάνουν. Όλοι μας. Όλοι μας χρησιμοποιούμε τα social media, Instagram, TikTok, Facebook, σε καθημερινή βάση. Πολλές ώρες τουλάχιστον. Όταν βγαίνετε έξω. Και είστε σε ένα τραπέζι, περνάτε καλά. Μιλάμε καμιά φορά και μετά όταν βαριόμαστε και δεν έχουμε να πούμε κάτι, συνήθως παίρνουμε το κινητό και είμαστε στο Instagram, στέλνουμε μηνύματα, βλέπουμε ιστορίες, τέτοια πράγματα. Οι γονείς σου λένε ότι εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία σου δεν είχαμε το κινητό, δεν είχαμε το Instagram, παίζαμε. Μας το λένε, ναι, συνέχεια. Και μας λένε ότι ήταν πιο ωραία τότε και τώρα έχουν αλλάξει εποχές και ότι... Δεν είμαστε τόσο παραγωγικοί, ρε παιδί μου, ότι αυτοί κάνουν πιο πολλά πράγματα, πηγαίνουν σε διάφορες δραστηριότητες και εμείς όλη ώρα είμαστε σε ένα καναπέ με τα κινητά. Θα ήθελες να το αλλάξεις αυτό για εσένα? Θα ήθελα, αλλά δεν το κάνω όλο. Λέω θα το κάνω και ποτέ δεν το κάνω, δυστυχώς. Συνολικά το 90% των Ελλήνων χρηστών συνδέεται στο διαδίκτυο με οποιαδήποτε συχνότητα, ενώ το 84% βρίσκεται online καθημερινά. Επιπλέον, 9 στα 10 νοικοκυριά, το 87%, έχει μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Είσαι η εξαίρεση, μας αρέσει αυτό. Πώς το κάνεις, πώς το έχεις πετύχει? Εντάξει, λόγω επειδή δουλεύουμε κιόλας και για την μπάλα. Πιο πολύ είμαι αθλητής, γι' αυτό δεν έχω, ας πούμε, πολύ χρόνο. Η παρέα σου, εντάξει, ίδια? Περισσότεροι, όχι, εντάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, περισσότεροι ασχολούνται, ναι. Σχεδόν κάθε μέρα, θα έλεγα. Βαδίζεις μαζί τους, όταν βγαίνετε έξω δεν είναι συνέχεια με το κινητό? Είναι, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να τον πεις τον άλλο να... Ας το κινητό, είμαστε έξω, εντάξει. Άμα είμαστε έξω, εντάξει, θα έχω κι εγώ το κινητό. Δεν γίνεται να μην έχω κι εγώ το κινητό. Αναγκαστικά, ναι. Επηρεάζεσαι, δεν μπορείς να μην είσαι με το κινητό.
Οι Έλληνες, όπως άλλωστε και οι πολίτες παγκοσμίως, ξεκινούν την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο από πολύ τρυφερές ηλικίες. Για την ακρίβεια, 4 στα 5 παιδιά ηλικίας από 5 έως και 12 ετών ασχολείται με το ίντερνετ. Κατά μέσο όρο, η ενασχόληση με το παγκόσμιο ιστό ξεκινά από την ηλικία των 5 με 6 ετών, ενώ η χρήση είναι σχεδόν καθολική στις ηλικίες 10 έως 12 ετών. Σε ενοχλεί που κάποιοι στην ηλικία σου το κάνουν αυτό έτσι σε υπερβολικό βαθμό? Αν είσαι σε παρέα, εντάξει, φαίνεται λίγο, δείχνει άσχημη εικόνα μετά. Αλλά άμα είσαι ένα-δύο άτομα και απλά δεν μιλάς, δεν έχεις επικοινωνία, εντάξει. Κάποιος μπορεί να βαρεθεί, να πει εντάξει, θα κοιτάξω το κινητό μου τώρα.